Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στις φιλόξενες συχνότητες του Αργό Web TV και στην εκπομπή «Ο Λόγος στον Ενεργό Πολίτη» με καλεσμένο τον κύριο Ματζάρη Αριστίδη, υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Πέλλας. Κύριε Ματζάρη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Απόστολο. Ο τίτλος μας λέει «Συμψηφισμός και τέλμα ή αποπληρωμή και ανάπτυξη». Mm-hmm. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Ο συμψηφισμός αφορά τη διαδικασία που γίνεται για τα χρέη για τους αγρότες. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη... Χρέη προς το δημόσιο πάντα, ναι. Ναι, για χρέη προς το δημόσιο μιλάμε. Ναι. Απλά πριν προχωρήσουμε λιγάκι στα μέτρα που θέλει να πάρει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, να αναφέρουμε κάποια στοιχεία την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, όπου μας λέει ότι το 2021 κλείνοντας είχαμε 5,8 δις χρέη νοικοκυριών, σε δημόσιο πάντα μιλάμε, ότι το τελευταίο μήνα, το Δεκέμβριο, 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι είχαν οφειλές σε δημόσιο, εκ των οποίων το 1,3 έχει προχωρήσει το δημόσιο σε αναγκαστικά μέτρα έσπραξης. Και σαν ένα ακόμη στοιχείο να πούμε ότι γενικά όλα τα χρέη που υπάρχουν πολιτών στο δημόσιο είναι σύνολο 111,39 δις, εκ των οποίων τα μη εισπρακτέα έχουν κριθεί τα 25 δις. Οπότε ουσιαστικά το πραγματικό χρέος που έχουν οι πολίτες προς το δημόσιο είναι 86 δις. Οπότε, για να έχουμε μια εικόνα αριθμών το τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, όσον αφορά για τα μέτρα που θέλει να πάρει, αναφέρουμε το πρώτο που έχει σχέση με τον συμψηφισμό. Ναι, που είναι ένα νομοσχέδιο, είναι μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε, θα συζητηθεί στη Βουλή. Τώρα το πότε θα εφαρμοστεί, θα μπει σε εφαρμογή, δεν το γνωρίζουμε χρονικά πότε θα συμβεί αυτό. Απλά αυτή η τροπολογία έχει σχέση με τον συμψηφισμό των εγκαθαρισμένων απαιτήσεων του δημοσίου μέσα από μελλοντικές ενισχύσεις που έχουν να παίρνουν οι αγρότες. Που αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάρουν στο χέρι τίποτε, γιατί οι περισσότεροι χρωστάνε. Αλλά ποτέ έτσι δεν απλά αναρωτήθηκε η κυβέρνηση γιατί έφτασαν να χρωστάνε αυτοί οι άνθρωποι. Να πούμε όμως εδώ, μία παρένθεση, ότι ενισχύσεις δίνονται, γιατί το λέει η λέξη, ενίσχυση. Δεν είναι εισόδημα αυτό. Σωστά. Δηλαδή δεν είναι κέρδος που έχει βγάλει ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος για να του κρατηθούν κάποια χρήματα αν οφείλει. Είναι ενίσχυση, δηλαδή για να προχωρήσει τη διαδικασία την παραγωγική. Οπότε πώς θα συμψηφίσεις με τα χρέη την ενίσχυση? Δεν είναι ενίσχυση μετά. Υπάρχει, σύμφωνα με τον κύριο Γιωργαντά, τον Γιώργο, που είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ότι όποιος αγρότης δεν χρωστά θα πάρει κανονικά την ενίσχυση. Αν χρωστά και δεν κάνει τη ρύθμιση που θέλουν να περάσει αυτή η ρύθμιση, τότε δεν θα πάρει την ενίσχυση. Εννοείται. Οπότε αποκόπτεται από την ενίσχυση. Σαν δεύτερο θέμα είναι ότι ο κ. Γιωργαντάς αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη όσον αφορά για τη μείωση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, όπου είπε ότι μένει στη δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού ότι αν δεν δοθεί ευρωπαϊκή λύση θα περάσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σε ένα πιο ενισχυμένο σχέδιο που έχει. Έτσι. Μάλιστα. Λεπτομέρειες δεν ανέφερε ο κ. Γιωργαντάς, απλά επισήμανε μόνο ότι η αύξηση της τιμής του ρεύματος δεν μπορεί να επηρεάζει, λέει, έτσι συνεχώς τα νοικοκυριά. Αυτό είναι σαν δεύτερη κίνηση καλής θέλησης ουσιαστικά να λύσει προβλήματα στον αγροτικό τομέα. Το τρίτο θέμα, είπε συγκεκριμένο ο κύριος Γιωργαντάς, ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αρχοκακαλιά της περιφέρειας. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι αρχοκακαλιά, εγώ θα έλεγα, της περιφέρειας. Όλης της χώρας. Ναι. Έτσι. Είναι, λέει, ότι έχει ευθύνη η κυβέρνηση να δημιουργήσει εκείνες τις υποδομές αλλά και εκείνο το πλαίσιο με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε ο μόχθος και ο κόπος του Έλληνα αγρότη πραγματικά με δίκαιο τρόπο να του επιστρέψει αυτά που το αναλογούν.
Αυτό το ξέρουμε, ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Αλλά... Αυτό έτσι όπως ακριβώς έχει διατυπωθεί τον κ. Γιωργαντά, να το διευκρινίσουμε λιγάκι στους τηλεθεατές μας, ότι γίνεται μια αναγωγή στο άρθρο 22 του Συντάγματος που μιλάει για την προστασία της εργασίας. Αναφορικά τώρα με αυτό. Και αναφέρθηκε σε μια σειρά έργων, λέει, που θα εξυγχρονίσει τον πρωτογενή τομέα, έχει σχέση με αρδευτικά θέματα, δίκτυα, με φράγματα, με οδοποιία, παρεμβάσει στην αγροτική οδοποιία. Αυτό είναι το τρίτο πλαίσιο κίνησης που θέλει να κάνει. Και το άλλο είναι ότι είπε συγκεκριμένα ο κ. Γιωργαντάς ότι μέσα σε αυτήν όλη την κρίση κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, λέει. Γιατί, λέει, η προσοχή της κυβέρνησης δεν είναι απλά στον Έλληνα αγρότη, δεν είναι απλά στον Έλληνα κτηνοτρόφο, είναι ουσιαστικά σε εκείνον που παράγει, σε αυτόν που δημιουργεί πλούτο. Και ότι σαν κυβέρνηση πρέπει να προστατεύσουμε αυτόν τον άνθρωπο που παράγει πλούτο από παράνομες ελληνοποιήσεις. Αυτά είναι τα τέσσερα σημεία τα οποία έχει αναφερθεί. Και σαν πέμπτο σημείο που ανέφερε ο κ. Γιωργαντάς, όχι ο κ. Γιωργαντάς, ο κ. Στήλιος, αυτός είναι υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, έχει σχέση με προγράμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου λέει ότι έχει κατατεθεί το στρατηγικό σχέδιο για το 2023-2027 και τονίζει ότι είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν είχαμε μειώσει στον προϋπολογισμό. Σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τα χρήματα που μας αναλογούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διευκρινίζει ότι αυτό έχει συμβεί με προσωπική παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη και το ποσό αυτό θα διατηρηθεί στο ίδιο για την επόμενη περίοδο του προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, είναι 19,3 δις ευρώ. Αυτές ήταν οι όλες κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με τον κ. Γιωργαντά, με τον κ. Υφυπουργό του, και αφορούν την προσπάθεια να δώσουν λύσεις. Δηλαδή αυτά είναι τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση. Στο κόστος παραγωγής, ναι, όλα αυτά είναι επί σχεδίου. Ακόμη δεν είναι κάτι επί του πρακτέου, να το διευκρινίσουμε αυτό. Πολλές φορές άκουσαν για δύση οι αγρότες, είναι αλλά... Είναι τροπολογίες, είναι θα τι, κάνουμε, τι ήταν... εδώ τίθονται διάφορα ερωτήματα, κυρία Κόνσουλα, όπως για παράδειγμα, όλα αυτά που μας έχουν αναφέρει ο κ. Γιωργαντάς και ο κ. Μητσοτάκης, πού ακριβώς είναι αποτυπωμένα? Υπάρχουν δεσμεύσεις ότι θα γίνουν όπως ακριβώς τα έχουν πει? Είναι ερωτήματα τα οποία... Εμείς εδώ βλέπουμε ένα δημοσίευμα, απλά. Αφορούν τους αγρότες. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή καίγονται για το αν πράγματι αυτά θα συμβούν και με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι αυτά θα συμβούν. Υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης να συμβεί? Το ερώτημα το κάνω κάτι, σε εσάς, σας μεταφέρω απλά και στους τηλεθεατές σας, ερωτήματα κέρια των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται που παράγουν, με τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Γιατί είναι, το είπαμε, ραχοκοκαλιά ο πρωτογενής τομέας. Αλλά παρόλα αυτά μένουμε μόνο σε υποσχέσεις, σε σχέδια. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση για αυτά. Και χωρίς τους αγρότες που μοχθούν, χωρίς τους κτηνοτρόφους, τους αλλιείς, όπως είπατε, είμαστε... Αυτή είναι η πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα των εισαγωγών, της κατάστασης με το κόστος παραγωγής που αφορά ενέργεια, το ηλεκτρικό και ρεύμα, η ενέργεια, το καύσιμο, είναι μεγάλο θέμα, τα αγροεφόδια και είναι πάρα πολλά που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα και έχουμε μείνει ακόμη στις υποσχέσεις και στα σχέδια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, κύριε. Αλλά την ενίσχυση θα την συμψηφίσει η κυβέρνηση με τα χρέη. Ναι, αλλά αυτά τα χρέη κατά όμως... Κατά πόσο είναι νόμιμο, κατά πόσο για είναι να διωγωθούν... δίκαιο, ηθικό, όλα αυτά. Ναι, το ηθικό. Αυτά μπορούμε να τα βρούμε πολύ εύκολα, αν θέλετε να αναπτύξουμε κάποια άλλη στιγμή. Σίγουρα. Αλλά η κατάσταση, κυρία Κόνσουλα, είναι όπως αναφέρομαι στον τίτλο, σε ψηφισμός, ναι, και όλα τα λοιπά, αλλά είναι τέλμα ουσιαστικά. Γιατί όταν φτάνεις σε ένα σημείο να βάζεις, να κάνει ρύθμιση ο αγρότης, την ώρα που αυτός ο αγρότης χρωστάει,
ρύθμιση να κάνει και να σου δώσει την ενίσχυση που υποτίθεται η ενίσχυση αυτή είναι για να βοηθηθεί να προχωρήσει την καλλιέργειά του. Και για πόσο θα είναι συνεπής σε αυτή τη ρύθμιση, κύριε Μαντζάρη? Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας, δηλαδή θα πάρει την ενίσχυση δεν και είναι εφικτό αυτό, και θα την πάει στην γι' αυτό ακριβώς το αποκαλώ τέλμα. Όλη αυτή τη διαδικασία και τη στρατηγική είναι τέλμα για έναν αγρότη, γιατί δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά σε καμία ριζική οριστική λύση, κύριε Κόσμο. Και όπως είπατε, δεν αποτυπώθηκαν αυτές οι υποσχέσεις πουθενά, ούτε σε ένα ΦΕΚ, ούτε δεν υπάρχει σε κάποιο έγγραφο επίσημο. Έτσι ακριβώς. Οπότε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μαντζάρη? Τι κάνουν οι αγρότες, τι λύσεις? Λύσεις μπορούν να δοθούν πολύ εύκολα. Υπάρχει λύση, μάλλον, να το θέσουμε έτσι. Στον ελληνικό θα το πούμε. Ναι. Λύση υπάρχει, κύριε Κόνσουλα. Χωρίς να υπάρχει ανακοίνωση, υπάρχει λύση με δέσμευση. Α, υπάρχει πολύ, πρόγραμμα, πολύ σοβαρό, υπάρχουν αυτό, ναι, κεφάλαια, υπάρχουν... ουσιαστικά βάζουμε το πρωτογενή τομέα της χώρας μας με αυτή τη λύση σε μια ανεξάρτητη κατάσταση τη χώρα, που σημαίνει αυτό ότι όταν είσαι ανεξάρτητος κινείσαι προς το δίκαιο των πολιτών σου. Και δεν εξαρτάσαι ούτε από επιδοτήσεις, ούτε από ενισχύσεις. Είσαι αυτόνομος, ναι, είσαι αυτάρκης, είσαι ανεξάρτητος, είσαι ελεύθερος. Λύση, αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε στη λύση, όπου η λύση ξεκινάει, κυρία Κόνσουλα, από τις 28/9/2012. 28/9, μάλιστα. Σεπτέμβριος του 2012. Σεπτέμβριος, ναι, του 2012. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι λίγες μέρες πριν υπήρχε ένα θέμα με την πτώχευση της Ελλάδας. Βεβαίως, ποιος δεν το θυμάται. Στις 28 λοιπόν, 9/2012, έγινε γνωστοποίηση από τον κύριο Αρτέμη Σόρα, τον πρόεδρο του μοναδικού ανθρωποκεντρικού φορέα του έθνους των Ελλήνων, της νόμιμης εκπροσώπησης των Ελλήνων, γνωστοποίηση στην κυβέρνηση και σε όλους τους βουλευτές. Γνώρισαν όλοι τότε ότι υπάρχει ένα ποσό των 600 δις που δίνεται για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, για την αποπληρωμή του χρέους των πολιτών και για ανάπτυξη. Από τότε ξεκινάει η λύση. Μάλιστα. Δηλαδή, ξαφνικά εν μέσω μιας κρίσης που πηγαίναμε για πτώχευση και ο πρωτογενής τομέας, εννοείται και αυτός θα ήταν σε αυτή τη δικασία, δεν εξαιρείται από μια χώρα πτωχεύση. Πάντα. Ωραία. Ήταν σε τέτοια κατάσταση που το ζωούσε. Άρα λοιπόν δόθηκε από τον κύριο Αρτέμη Σόρα η λύση και για τον πρωτογενή τομέα εκείνη την ημέρα. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν και ύστερα, όλοι οι πολιτικοί, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, γνώριζαν, ο οποίος ήταν στην πολιτική τότε, γνώριζαν πολύ καλά ότι υπάρχει ποσό για να λυθούν όλα τα οικονομικά προβλήματα που έχει η χώρα μας. Τι έκαναν όλα το αυτά τα χρόνια? Το σίγουρο είναι, ναι, ότι έως και σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το κεφάλαιο, αυτό το ποσό. Παραμένει εκεί. Παραμένει μέσα εκεί. Μέσα στους προϋπολογισμούς. Συγκεκριμένα φαίνεται στους προϋπολογισμούς από το 2015 και ύστερα έως και σήμερα, αλλά κανείς δεν τα κουμπά αυτά τα ποσά, αυτό το ποσό. Που σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης εξασφάλισε 19,3 δις ευρώ από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα μας, για τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Την ώρα που υπάρχουν 600 δις δολάρια στον κρατικό προϋπολογισμό. Και γιατί δεν τα αγγίζουν, κύριε Μαντζάρη, αυτά τα ποσά? Γιατί αν ήθελαν να τα αγγίξουν, κύριε Κόνσουλο, θα το είχαν κάνει. Γιατί δεν θέλουν να τα αγγίξουν. Καταρχήν έπρεπε πρώτα τη χώρα να ξεχρεώσουν, να κάνουν έλεγχο του χρέους και να ξεχρεώσουν. Αυτά για να συμβούν πρέπει να υπάρχει
Βούληση, κυρία Βούληση, ναι. Δεν έχει συμβεί αυτό. Ίσως μας θέλουν χρεωμένους, κυρία Ματζάρη. Εγώ θα έλεγα να μην ασχοληθούμε άλλο με όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι δεν θέλουν να πράξουν. Έχει αποδειχθεί αυτό, δεν χρειάζεται. Οι τηλεθεατές μας γνωρίζουν όλοι την ύπαρξή του. Ποια είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, του κ. Παπάδρε, όλων των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή ξέρουν, αλλά δεν θέλουν να πράξουν. Ας μιλήσουμε για την πραγματική ανάπτυξη, την πραγματική μεταρρύθμιση, την πραγματική δέσμευση. Σωστά, να μας πείτε τι προτίθεται να κάνει την επόμενη μέρα, κυρία Κόσουλα. Γιατί τέλος πια εφιάλτες στη χώρα μας, από το 2015 που δόθηκε αριθμός πρωτοκόλλου από τον Άριο Πάγο στις 4 Σεπτεμβρίου του 2015 στο Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτό σημαίνει τι? Ότι έχουμε δέσμευση από εκείνη την ημέρα, από το 2015 το Σεπτέμβριο, ως Ελλήνων Συνέλευσης να εκτελέσουμε ό,τι ακριβώς έχουμε καταθέσει. Το πρόγραμμά μας που αφορά και το πρωτογενή τομέα. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Ματζάρη? Θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένα κεφάλαια, αλλά δεν ξέρω, κυρία Κόσουλα, αν έχουμε χρονικό περιθώριο, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αναπτύξουμε. Εγώ λέω γιατί να το αφήσουμε για μια άλλη εκπομπή, για να το αναλύσετε καλύτερα. Θα δώσω κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις, ναι, για τα θέματα που έδωσαν σαν λύση ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γαντάς. Ναι. Να ασχοληθώ μόνο με αυτά τα θέματα. Σε σχέση με την Ελληνική Συνέλευση, τι ακριβώς θα πράξει. Πολύ ωραία. Οπότε, καλό σας απόγευμα. Τα ξαναλέμε, να είστε καλά. Φίλοι τηλεθεατές, εδώ τελείωσε άλλη μια εκπομπή του Αργό Web TV. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.